Καλησπέρα, δεν χρονοτριβούμε εδώ πέρα. Λοιπόν, πάμε κατευθείαν στο πρώτο βίντεο. Στο οποίο τι έχουμε, έχουμε ένα βίντεο κλιπ από τον Sugar Boy. Λάθος κοπελιά λέγεται. Hey yo, Sugar, τι λέει? Όλα έτοιμα. Εδώ είμαστε και σε περιμένουμε όλοι. Ωχ, Θεέ μου. Φώτα κλειστά, το άρωμα της πάνω μου μου κάνει μαγικά. Φώτα κλειστά, μάλλον ερωτεύτηκα τη λάθος κοπελιά. Sugar Boy. Sugar Boy. Πολύ το σώμα της το θέλουν, το ζητάνε. Κάτσε καλά, είσαι μικρό αγόρι και ζητάς πολλά. Κάτσε καλά, δοκίμασε αν είμαι η λάθος κοπελιά. Με κοιτάνε, μου μιλάνε. Κάθε φωτιά έχει καπνό. Και ο καπνός φτάνει στον ουρανό. Για την ομορφιά μου μιλάς. Πόσο σε κοιτάζω, τόσο κολλάς. Φώτα κλειστά, μάλλον ερωτεύτηκα τη λάθος κοπελιά. Αυτή εδώ είναι η λάθος κοπελιά. Όντως είναι λάθος. Αυτά τα έτσι που κάνει, τι είναι, Πάρκινσον έχει? Πάλι τα ίδια με όλους αυτούς τους swaggers. Δεν βαρεθήκατε? Εγώ βαρέθηκα. Μάλλον δεν βαρέθηκα, ερωτεύτηκα τη λάθος κοπελιά. Ρε μαν, είναι δυνατόν να μου βάζει στίχο η λάθος κοπελιά? Πού το σκέφτηκες, ρε θηρίο? Τέλος πάντων, παιδιά, αυτός είναι ο Sugar Boy, να τον μάθετε, μιας και το θέλει τόσο πολύ πια. Λοιπόν, αυτό το τραγούδι, όταν τα ακούς, είναι κάτι που. Όταν τα ακούς, λες, δεν γίνεται. Δεν μπορώ να το δεχτώ. Κάτι είναι λάθος. Εκτός από την κοπελιά. Τρία είναι τα δεινά για τον παίχτη μας. Ή όντως το έχει πιστέψει, ή παριστάνει ότι το έχει πιστέψει. Ή πιστεύει ότι παριστάνει ότι το έχει πιστέψει. Ή ερωτεύτηκε τη λάθος κοπελιά. Στη συγκεκριμένη περίπτωση ισχύει ότι το έχει πιστέψει. Ότι είναι λάθος. Η κοπελιά. Η κοπελιά, εκτός του ότι είναι λάθος, έχει πιστέψει για τον Sugar Boy ότι παριστάνει ότι το έχει πιστέψει. Τέλος πάντων, ας επιστρέψω στο Sugar Boy. Τι είναι αυτό που φοράει? Και γιατί έχει τρύπες? Τι, Sugar Boy και καλά, γκάγκστα. Αλλά το προσπερνάω και πάμε να δούμε λίγο την εισαγωγή. Hey yo, Sugar, τι λέει? Όλα έτοιμα. Εδώ είμαστε και σε περιμένουμε όλοι. Ξέρεις, γιατί κάθε φορά που με παίρνουν τηλέφωνο έχω τέτοιου είδους συνομιλία. Hey yo, Sugar, τι λέει? Όλα έτοιμα. Εδώ είμαστε και σε περιμένουμε όλοι. Έτσι είναι ο Sugar, αφήνει τον κόσμο να περιμένει. Επίσης, δώστε λίγο έμφαση σε αυτούς τους τοίχους. Κάθε φωτιά έχει καπνό. Και ο καπνός φτάνει στον ουρανό. Okay, κάθε φωτιά έχει καπνό και ο καπνός φτάνει στον ουρανό. Το καταλάβαμε, το πιάσαμε όλοι, παιδιά. Έχουμε τον παιδάκι του Sugar Boy που θέλει να γίνει διάσημο. Έχουμε τον άλλο τον Delivera, το γιο Sugar Boogar. Έχουμε τα 15χρονα που έφερε ο Sugar Boy για να παίξουν στο κλιπ. Και έχουμε και αυτήν εδώ. Αυτή είναι η λάθος η κοπελιά. Τέλος πάντων, η λάθος η κοπελιά η οποία χορεύει. Και δεν ξέρω αν αντιστοιχεί η φωνή στη συγκεκριμένη κοπέλα. Αλλά η φωνή της είναι λες και έχει ρουφήξει ήλιο. Το οποίο εμπεριεχόταν σαν ανθρακικό μέσα σε ένα χυμό από καρότο. Που βρισκόταν μέσα σε ένα τρακτέρ. Το οποίο έχει πιάσει φωτιά και η φωτιά βγάζει καπνό. Και ο καπνός πηγαίνει στον ουρανό. Το πιάσατε έτσι, Το πιάσατε έτσι. Το πιάσατε. Η λάθος η κοπελιά. Συγγνώμη. Δηλαδή, άμα δεις στον δρόμο τη λάθος κοπελιά, τι θα της πεις? Πώς να συμπεριφέρεστε στη λάθος κοπελιά? Κάθε φωτιά έχει καπνό. Εάν τη δείτε στον δρόμο. Κοπελιά! Όπα, συγγνώμη! Λάθος κοπελιά! Εάν την παρεξηγήσετε. Όπα, συγγνώμη, λάθος κοπελιά. Ή εάν κανονίσεις για καφέ με τους φίλους σου και μιλάς στο τηλέφωνο, τι θα τους πεις? Hey yo, Sugar, θα είναι και μια κοπελιά, ρε. Ποια κοπελιά? Η Μαρία. Α, λάθος. Κοπελιά. Νόμιζα. Πάμε στο επόμενο βίντεο. Αστειεύομαι. Νομίζω ότι θα άφηνα τη λάθος κοπελιά έτσι απλά. Θα το τραβήξω όσο πάει. Θα το ξεχυλώσω. Κοπελιά, ήταν λάθος αυτό που έκανες. Δεν έπρεπε να παίξεις το βίντεο κλιπ του Sugar Boy. Sugar Boy. Επίσης, Sugar Boy, μην νομίζεις ότι ασχολούμαστε μαζί σου επειδή σε ζηλεύουμε. Ούτε στη λάθος κοπελιά, να μην νομίζεις ότι σε γουστάρουμε. Οπότε δεν κάνω παραπομπή πάλι στη λάθος κοπελιά. Έτσι κι αλλιώς κούρασε το αστείο. Σιγά που κούρασε, μπορώ να το λέω για πάντα για τη λάθος κοπελιά. Τέλος πάντων, πάμε στο δεύτερο βίντεο, κυρίες και κύριοι, το οποίο είναι πολύ εξάλλου και φαντασμαγορικό και πολύ γιο και λάθος. Μπαμ! Του! Τι είπα τώρα. Στο δεύτερο βίντεο, λοιπόν, παιδιά, έχουμε μια κοπέλα η οποία κάνει κάτι σαν μοντέρνα τέχνη. Πήρε αυγό, το γέμισε με μπογιά, το έβαλε στον κόλπο της και τα πέταγε κάτω σε έναν καμβά όπου θα σχηματιζόταν ένας πίνακας. Εν ολίγης, αποφάσισε να γεννήσει τους πίνακές της.
Νομίζω ότι μπορώ να πω άνετα ότι αυτός ο πίνακας έχει γίνει λίγο μουνί. Καταρχάς να σας ενημερώσω ότι είναι ανυπέρβλητης αξίας πλέον. Ποιος δεν θα ήθελε ένα τέτοιο πίνακα στο σπίτι του άλλωστε. Να έχει φιλοξενούμενους και να τον αναδεικνύει. Μενελάε, αυτός εδώ ο πίνακας είναι από ένα μουνί που έβγαζε αυγά. Επίσης κοιτάξτε λίγο σε αυτό το σημείο που όταν τις βάζουν τα αυγά στο μουνί την κρύβουν με μια κουρτίνα. Συγγνώμη, δεν την πείραξε τόση ώρα που βγάζει από το μουνί της αυγά με μελάνη. Την πείραξε όταν τα βάζει. Να μην το δουν οι υπόλοιποι και την παρεξηγήσουνε. Ρε, με δουλεύετε. Παιδιά, τώρα που θα κάνουμε αυτή τη μαλακία, όταν θα βάζω τα αυγά στο πιπί μου, να βάλουμε μια κουρτινούλα να μην το βλέπουν και φαίνεται άσχημο. Κοιτάξτε αυτό το επικό σημείο που κάθεται και αντικρίζει και καλά το έργο της όταν το τελείωσε. Και βλέπεις την ικανοποίηση του καλλιτέχνη στο πρόσωπό της και στο μπι. Για να δω. Μήπως χρειάζεται κάποια αλλαγή. Τι κοιτάς, ρε. Τι κοιτάς, μωρή ακατάλληλη. Έπρεπε να το έχεις κάνει με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Ή μήπως δεν σου βγήκε όπως θα ήθελες. Και μένει εκεί. Για πόσο θα μείνει. Παιδιά κοκάλες. Αυτό ήταν. Τελείωσε. Πάγωσε ο χρόνος. Κυρίες και κύριοι, εδώ ο Τζέρεμι έχει την ικανότητα να παγώνει το χώρο χρόνο γύρω του. Ορίστε. Μενελάε. Μπράβο, έτσι. Ω, Σουγκάρ, τι λέει. Όχι τόσο πολύ, ρε μαλάκα. Εντάξει, το γάμισες. Έτσι είναι ο Σουγκάρ, αφήνει τον κόσμο να περιμένει. Τον πάγωσε πάλι.